Καλή χρονιά καταρχήν να ευχηθούμε σε όλους, με υγεία, με όρεξη να προσφέρουμε στο Βόρειο Αιγαίο. Με πολλούς είμαστε ήδη γνωστοί λόγω της προηγούμενης τετραετίας, με κάποιους θα συμπορευτούμε την επόμενη πενταετία. Εύχομαι κυρίως και λόγω της ιδιότητάς μου υγεία σε όλους και να κλείσουμε την πενταετία υγιείς όλοι, γιατί δυστυχώς βλέπουμε πολλά κάθε μέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι ειδική συνεδρίαση μόνο για την εκλογή του Προεδρείου και της Περιφερειακής Επιτροπής. Όπως γνωρίζετε, ο Πρόεδρος εκλέγεται από την παράταξη του την πλειοψηφούσα. Αντιπρόεδρος είναι από την δεύτερη παράταξη της μειοψηφίας και ο Γραμματέας είναι από την τρίτη. Δηλαδή, ο Πρόεδρος θα εκλεγεί από την παράταξη του κ. Μουτζούρα, ο αντιπρόεδρος από την παράταξη του κ. Στεφανή και γραμματέας από την παράταξη της κυρίας Κυρίτης, δηλαδή Πυροσίου. Λοιπόν, η διαδικασία για την εκλογή του Προεδρείου είναι φανερή, ενώ της Επιτροπής είναι μυστική. Επομένως, μπορούμε να ξεκινήσουμε από την παράταξη. Από κάθε παράταξη θα πρέπει ο επικεφαλής να μας προτείνει το μέλος το οποίο προτείνεται για πρόεδρος, για αντιπρόεδρος. Α, ναι, συγγνώμη, παρουσίες. Ναι. Επικεφαλής θα προτείνουν τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα. Λοιπόν, ας δούμε λίγο παρουσίες, αν και βλέπω ότι είμαστε αρκετοί. Αρώνης, παρών. Αντωνέλη. Παρούσα. Δύσος. Παρών. Καλίας. Παρών. Κυρατζής. Παρών. Κουρσουμπάς. Παρών. Χατζικυριαζής. Αστυρακάκης. Παρών. Φίκιας. Παρών. Βρουλής. Μπουρνιάς. Παρών. Νίκτας. Παρών. Αρβανίτης. Δεν είναι ο καπετάνιος. Μαυρατζώτης. Παρών. Καλτάκης. Παρών. Ανδρεάδου. Εδώ είναι. Ανδρεάδου. Μάρκου. Καλβίνο. Δυο τους. Λοιπόν, Κουτσογιάννης. Φλάτας. Μαρκάκης. Δεν είναι. Στεφανής. Παρών. Βαλσαμίδης. Παρών. Γόμου. Χαραλάμπους. Μπουγδάνος. Παρών. Βιτέλας. Μανάρας. Παρών. Κατσούλης. Παρών. Αδαμίδης. Παρών. Παρών. Κυρίτσι. Παρούσα. Αμπατζής. Παρών. Τσακαλιάς. Α, Τσακαλίας, συγγνώμη. Και ήθελα να το ρωτήσω πριν που Χοχλάκα. Παρούσα. Κρυμιζής. Παρών. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε απαρτία, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες. Ωραία. Λοιπόν, τώρα προεδρεύεται μάλλον, ναι, έτσι. Μόνο για τη διαδικασία της εκλογής. Μπορώ επί της διαδικασίας να ρωτήσω κάτι και για την πρώτη εκλογική. Υπάρχουν και αναπληρωματικά μέλη, δηλαδή προτείνεται ένα τακτικό, όχι στην Επιτροπή, για το Προεδρείο. Υπάρχει δηλαδή ένα τακτικό μέλος στο Προεδρείο και ένα αναπληρωματικό, γιατί δεν υπήρχε διευκρινιστικό σημείο στην εγκύκλιο. Και εγώ όταν τη διάβασα δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Όχι. Γιατί είναι ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος. Υποτίθεται ότι ο πρόεδρος αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Ναι. Δεν το διάβασα κάπου. Ναι. Δηλαδή για την Επιτροπή το έχω διαβάσει. Για την Επιτροπή είναι σίγουρο ότι υπάρχει, αλλά ναι, για το Προεδρείο έλεγα. Όχι, τώρα εντάξει, δεν είναι υπάρχει. Ο πρόεδρος, είναι ο αντιπρόεδρος. Ναι, ναι, έλεγα ρε παιδί μου, αν αρρωστήσει κάποιος, αντικαθίσταται από ποιον. Ο πρόεδρος από τον αντιπρόεδρο αντικαθίσταται. Δεν είχα, ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, εσείς προτείνετε για πρόεδρο. Καλό απόγευμα και εύχομαι καλή θητεία να έχετε και καλή χρονιά. Και για πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ως αρχηγός της παρατάξεως της πλειοψηφισάσης, Προτείνω τον κύριο Νίκο Μάρκο από τη Σάμο. Ωραία. Λοιπόν, επίσης για πρόεδρο είμαι ο κύριος Μάρκου. Ναι, έχουν προσέλθει η κυρία Καλβίνου και η κυρία Ανδρεάδο. Ναι. Κύριε Μάρκου, δέχεστε την πρόταση του? Ωραία. Βλέπω ότι προτείνεται για αντιπρόεδρος ο κύριος Βιτέλας. Αποδέχεστε. Καλημέρα και χρόνια πολλά από εμένα, κύριε Πρόεδρε. Ναι, προτείνουμε τον κύριο Βιτέλα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και... από τη Λαϊκή Συσπήρωση, τον κύριο Τσακαλία. Τσακαλίας, από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Δέχεστε. Την αποδέχομαι, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Το πάμε ονομαστική, φανερή ψηφοφορία είναι, ονομαστική, για τον Πρόεδρο. Αρώνης Κωνσταντίνος, υπέρ. Αντωνέλη. Υπέρ, κύριε Πρόεδρε. Δύσος. Υπέρ, κύριε Πρόεδρε. Καλίας. Υπέρ. Κυρατζής. Υπέρ. Κουρσουπάς. Υπέρ. Χατζικυριαζής. Αστυρακάκης. Υπέρ. Θήκιας. Υπέρ. Βρουλής. Υπέρ. Μπουρνιάς. Υπέρ. Νίκτας. Υπέρ. Ο κύριος Αρβανίτης δεν είναι. Μαυρατζώτης. Υπέρ. Καλτάκης. Υπέρ, κύριε Πρόεδρε. Ανδρεάδου. Υπέρ. Καλβίνου. Υπέρ. Μάρκου. Υπέρ. Κουτσογιάννης. Υπέρ. Βλάτας. Υπέρ. Ο κύριος Μαρκάκης δεν είναι. Στεφανής. Υπέρ. Βαλσαμίδης. Υπέρ. Γόμου. Υπέρ. Χαραλάμπους δεν προσήλθε. Όχι. Μπουγδάνος. Υπέρ. Βιτέλας. Υπέρ. Μανάρας. Υπέρ. Κατσούλης. Υπέρ. Αδαμίδης. Υπέρ. Κυρίτσι. Υπέρ, κύριε Πρόεδρε. Αμπατζής. Υπέρ. Τσακαλιάς. Υπέρ. Στην παραλίγουσα, κύριε Πρόεδρε. Α, Τσακαλίας, ναι. Εντάξει. Χοχλάκα. Χοχλάκα. Υπέρ. Κριμιζής. Υπέρ. Επομένως, ομόφωνα εκλέγεται πρόεδρος ο κύριος Μάρκος Νικόλαος. Πάμε τώρα και να ολοκληρώσουμε, νομίζω ολοκληρώνω τη διαδικασία εγώ και έρχεται ο κύριος Μάρκο. Λοιπόν, τώρα για την θέση του αντιπροέδρου που έχει προταθεί ο κύριος Βιτέλας. Πάμε στη ψηφοφορία. Αρώνης, υπέρ. Αντωνέλη. Υπέρ. Δύσος. Υπέρ. Καλίας. Υπέρ. Κυρατζής. Υπέρ. Κουρσουμπάς. Υπέρ. Χατζικυριαζής. Υπέρ. Αστυρακάκης. Υπέρ. Φίκιας. Υπέρ. Βρουλής. Υπέρ. Μπουρνιάς. Υπέρ. Νίκτας. Υπέρ. Αρβανίτης δεν είναι. Μαυρατζώτης. Υπέρ. Καλτάκης. Ανδρεάδου. Υπέρ. Καλβίνου. Υπέρ. Μάρκου. Υπέρ. Κουτσογιάννης. Υπέρ. Βλάτας. Υπέρ. Μαρκάκης δεν είναι. Στεφανής. Υπέρ. Βαλσαμίδης. Υπέρ. Γόμου. Υπέρ. Χαραλάμπους. Υπέρ. Μπουγδάνος. Υπέρ. Βιτέλας. Υπέρ. Μανάρας. Υπέρ. Κατσούλης. Υπέρ. Αδαμίδης. Υπέρ. Κυρίτσι. Υπέρ. Αμπατζής. Υπέρ. Τσακαλίας. Υπέρ. Χλάκα. Υπέρ, κύριε Πρόεδρε. Κριμιζής. Υπέρ. Επομένως, ομόφωνα ψηφίζεται και ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Βιτέλας. Και πάμε στην ψηφοφορία για τον γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου, που έχει προταθεί, όπως είπαμε, ο κύριος Τσακαλίας Γεώργιος. Αρώνης, υπέρ. Αντωνέλη. Υπέρ, κύριε Πρόεδρε. Δύσος. Υπέρ. Καλίας. Υπέρ. Κυρατζής. Υπέρ. Κουρσουμπάς. Υπέρ. Χατζικυριαζής. Υπέρ. Αστυρακάκης. Υπέρ. Φίκιας. Υπέρ. Βρουλής. Υπέρ. Μπουρνιάς. Υπέρ. Νικτάς. Υπέρ. Αρβανίτης δεν είναι. Μαυρατζώτης. Υπέρ. Καλτάκης. Υπέρ. Ανδρεάδου. Υπέρ. Καλβίνου. Υπέρ. Μάρκου. Υπέρ. Κουτσογιάννης. Υπέρ. Πλάτας. Υπέρ. Μαρκάκης δεν είναι. Στεφανής. Υπέρ. Βαλσαμίδης. Υπέρ. Γόμου. Υπέρ. Χαραλάμπους δεν είναι. Μπουγδάνος. Υπέρ. Βιτέλας, Μανάρας, Κατσούλης, υπέρ. Αδαμίδης, υπέρ. Κυρίτσι, Αμπατζής, υπέρ. Τσακαλίας, υπέρ. Υπέρ. Χοχλάκα, υπέρ. Κριμιζής, υπέρ. Επομένως και για γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου εκλέγεται ομόφωνα ο κύριος Τσακαλίας. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Θέλω να ευχαριστήσω το σώμα, αλλά ειδικά θέλω να ευχαριστήσω από αυτό το βήμα την κυρία Κυρίτση, αφενός που με συμπεριέλαβε στο ψηφοδέλτιο και αφετέρου που με πρότεινε τη θέση του γραμματέα. Πιστεύω να μπορέσω να ανταποκριθώ σε αυτά τα καθήκοντα. Ωραία. Καλή χρονιά και πάλι σε όλους τους συναδέλφους. Σαν απερχόμενος πρόεδρος, να ευχηθώ στο νέο Προεδρείο κουράγιο και να έχουμε μια συνεργασία όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, να παρακαλέσω τους συναδέλφους, όπως το έκανα την προηγούμενη τετραετία, να είναι ανεκτικοί και να βοηθούν το Προεδρείο στο έργο του, και όποιες εντάσεις υπήρξαν ή θα υπάρξουν, νομίζω είναι στο μέτρο του φυσιολογικού. Να ευχηθώ εν πρώτης καλή χρονιά, να ευχηθώ σε όλους υγεία, να ευχηθώ στους έχοντες οικογένεια, οικογενειακή γαλήνη, και να καμαρώνουν τα παιδιά τους, βλέποντάς τους να προοδεύουν. Στους δε εργαζόμενους και επαγγελματίες περιφερειακούς συμβούλους, εύχομαι να έχουν επαγγελματικές επιτυχίες. Θεωρώ ότι αυτά τα τρία πράγματα, η υγεία, η οικογενειακή γαλήνη και η επαγγελματική επιτυχία ως εργαζόμενοι, ότι είναι τρία σημαντικά συστατικά για κάποιον περιφερειακό σύμβολο, έτσι ώστε να δημιουργεί το υπόβαθρο της προσφοράς του. Διότι αν από αυτά τα τρία κάπου κουτσαίνουμε, και η κοινωνική μας προσφορά αναγκαστικά μειούται. Εύχομαι λοιπόν σε όλους να έχετε αυτήν την τύχη, όπως βεβαίως το εύχομαι και σε μένα. Σήμερα ξεκινήσαμε τόσο καλά. Δημιουργούμε το εφαλτήριο της ενότητάς μας. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι πραγματικά άθλος να φτάνουμε σε ένα περιφερειακό συμβουλίο και όλοι μας να υποστηρίζουμε την υποψηφιότητα του υποτιθέμενου αντιπάλου και να εκλέγεται ένα προεδρείο με απόλυτη ομοφωνία. Θα έλεγα ότι είναι άθλος και πραγματικά μας δίνει κάθε ικανοποίηση αυτό το αποτέλεσμα, έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερο, και έτσι όπως ακριβώς έχει κηρύξει και ο κύριος Περιφερειάρχης, να δημιουργούμε καθημερινά ομοψυχία και ενότητα. Διότι γνωρίζετε όλοι, αγαπητοί μου συνάδελφοι, ότι είμαστε σε μια περιοχή η οποία εθνικά είναι ευαίσθητη. Είμαστε σε μια περιοχή στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου αρκετά μειονεκτική, άσχετα αν τα νησιά μας όλα μα όλα έχουν εκείνα τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων περιοχών, όμως μειονεκτούμε. Είμαστε στην παραμεθόριο και δεχόμεθα βεβαίως κάθε φορά απειλές. Είμαστε σε μια εθνικά ευαίσθητη περιοχή. Το καθήκον της ανάπτυξης είναι καθήκον όλων. Όπως προείπαμε, και το καθήκον της ενότητας. Το καθήκον να δημιουργούμε πολιτισμό και μια κοινωνία προοδευμένη που να βλέπει μέλλον με όραμα είναι καθήκον μας. Και ελπίζω ότι όλοι μας, ημώντε και ημώντε, θα ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα και θα προσφέρουμε ό,τι καλό έχει ο καθένας με τις δεξιότητές του και με το χαρακτήρα του, ό,τι καλό για να συμβάλλουμε σε αυτή την πορεία ανάπτυξης, δημιουργίας, σοβαρότητας και αποδοτικότητας. Γιατί νομίζω, αγαπητοί κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει στο τέλος αυτής της θητείας να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα όσο αφορά την δημοκρατική του λειτουργία, τον δημοκρατικό διάλογο που αναπτύσσεται εδώ μέσα, τα επιχειρήματα, την τεκμηρίωση των επιχειρημάτων, πάντα με σοβαρότητα και φυσικά με βάση τις αποφάσεις μας να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και στην αποπεριθωριοποίηση της περιφερειάς Βορείου Αιγαίου, που όπως για να το κάνουμε η γεωγραφική μας ασυνέχεια μας περιθωριοποιεί περισσότερο. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις οφείλω να σας πω ότι ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για την ψήφο εμπιστοσύνης που μου δώσατε. Ευχαριστώ τον κύριο Περιφερειάρχη για την επιλογή του και θα ήθελα να τον διαβεβαιώσω ότι συνεχίζοντας το έργο του θα σταθώ με ζήλο και με όρεξη απέναντι στα καθήκοντά μου για να δικαιώσω και την επιλογή του ιδίου αλλά και την επιλογή τη δική σας. Και πάλι καλή χρονιά. Στη συνέχεια το πρόγραμμά μας είναι η εκλογή της Περιφερειακής Επιτροπής. Για να μπούμε στο θέμα πρέπει να ξαναδιαπιστώσουμε την απαρτία. Άρα λοιπόν, ο γραμματέας είναι εδώ. Ωραία. Ξαναδιαβάζουμε τα ονόματα. Ναι, δεν έχει αλλάξει, αλλά τυπικά το λέει και εγκύκλειος. Αρώνης Κωνσταντίνος. Ναι, ναι, το λέει και... Παρών. Αντωνέλη Αναστασία. Δύσος Μιχαήλ. Καλίας Δημήτριος. Παρών. Κυρατζής Χρυσόστομος. Παρών. Κουρσουμπάς Δημήτριος. Χάτζη Κυριαζής Χρυσόστομος. Αστερακάκης Κωνσταντίνος. Φίτιας Παναγιώτης. Βρουλής Παντελής. Μπουρνιάς Παντελής. Παρών. Νίκτας Νικόλαος. Παρών. Αρβανίτης Γεώργιος. Από ναι. Μαυρατζώτης Ελισέος. Παρών. Καλτάκης Ιωάννης. Ανδρεάδος Σουρτάνα. Παρούσα. Καρβίνου Δέσποινα. Μάρκο Νικόλαος παρών. Κουτσουγιάννης Απόστολος. Λατάς Λαμπρινός. Μαρκάκης Κωνσταντίνος. Απών. Στεφανής Αλκιβιάδης. Παρών. Βασαμίδης Θεόδωρος παρών. Γόμου Πρωτογεράκη Καλλιόπη. Παρούσα. Χαραλάμπος Σιμεών. Λοιπόν. Μπογδάνος Παντελής. Βιτέλας Φιλόδωρος. Μανάρας Ιωάννης. Κατσούλης Γιάννης. Αδαμίδης Κώστας. Κυρίτση Αγλαία. Αμπατζής Γιώργος. Τσακαλίας Γιώργος. Παρών. Χοχλά Καβάσο. Παρούσα. Κρεμιζής Χριστόφορος. Παρών. Λοιπόν, διαπιστώνεται η απαρτία όπως στο προηγούμενο θέμα. Ναι, εντάξει, εντάξει, το ξέρω. Λοιπόν, τώρα θα καλέσω εκ μέρους της μειοψηφίας τους εκπροσώπους που επιθυμούν να είναι υποψήφοι στην Επιτροπή, στην Περιφερειακή Επιτροπή. Ναι. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, εκλέγονται από την μειοψηφία 2 άτομα. Μάλιστα, κύριε Στεφανή. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και από εμένα. Θερμά συγχαρητήρια για την εκλογή σας και του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα. Σας εύχομαι να έχετε δύναμη για να ανταποκριθείτε στα χρόνια που θα έρθουν. Μία ερώτηση διαδικαστική. Θα μας δώσετε κάποια στιγμή το λόγο να μιλήσουμε για λίγο? Βεβαίως. Αμέσως λοιπόν, μετά την εκλογική διαδικασία. Σας ευχαριστώ για αυτό. Το πρώτο όνομα που δίνω είναι του κυρίου Βαλσαμίδη Θεόδωρου. Τα έχω δώσει ήδη μέσα τα ονόματα. Το δεύτερο όνομα του κυρίου Μπογδάνου Παντελή. Το τρίτο του κυρίου Κατσούλη Ιωάννη και το τέταρτο του κυρίου Αδαμίδη Κωνσταντίνου. Οι δύο πρώτοι που ανέφερα είναι η τακτική και οι δύο επόμενοι αναπληρωματικοί. Εντάξει, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον καθένα από τους υποψηφίους που προτείνεται, διότι λέει η εγκύκλωση ότι αυτοπροτείνονται, να τους ρωτήσω αν πράγματι... Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. ...αποδέχονται και αυτοπροτείνονται. Ο κύριος Βαλσαμίδης, η κυρία Πρωτογεράκη, λάθος. Ο κύριος Μπογδάνος, ποιος άλλο. Ωραία, αποδέχεστε. Εντάξει. Παρακαλείται λοιπόν η Γραμματεία να ξεκινήσει να φτιάχνει το ψηφοδέλτιο αυτό. Από την μειοψηφία τώρα, του τρίτου συνδυασμού, υπάρχει υποψήφιος? Και υπάρχουν υποψήφιοι, βέβαια. Καλή χρονιά και από μένα. Ήθελα να πω κι εγώ έτσι 2 λόγια. Και καλή θητεία σε όλους μας. παλιούς και νέους. Θα ήθελα να πιαστώ, εάν μου επιτρέπετε, γιατί επί της διαδικασίας είναι τα όσα θα πω αυτή τη στιγμή, να πιαστώ από τα τελευταία λόγια που είπε ο πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, για την περί ομοφωνίας και ομοψυχίας κτλ. Καταρχάς, δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε συνοδοιπόροι σε μια προσπάθεια που μας εξέλεξαν οι πολίτες του Αιγαίου για να φέρουμε σε πέρας ένα έργο προς όφελος... Αγαπητή μου Αγλαία, μπορείς να τα πεις όλα αυτά αμέσως μετά. Δύο λόγια, γιατί είναι συνυφασμένα επί της διαδικασίας. Επί της διαδικασίας. Εντάξει. Είμαστε λοιπόν... Ρε παιδιά, δηλαδή υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει, παρακαλώ, αφαιρώ το λόγο. Είμαστε λοιπόν συνοδοιπόροι σε μια διαδικασία. Εντάξει. Είμαστε ιδεολογικά αντίπαλοι όμως. Πολιτικά, έτσι, πολιτικά αντίπαλοι, αντίθετοι. Πάλι για το καλό του τόπου, με διαφορετική όμως προσέγγιση ο καθένας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της δημοκρατικής έκφρασης, έκφανσης των αξιών και ιδεολογικών τοποθετήσεων του καθένα μας, εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή να καταγγείλουμε αυτή την κατάπτυστη εγκύκλιο του Υπουργείου, η οποία στην ουσία φημώνει την κατουσίαν αντιπολίτευση που υπάρχει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και θα γιατί εννοώ κατουσίαν. Βεβαίως και θα δηλώσω. Και τι εννοώ κατουσίαν. Πιστεύω ότι και η παράταξη του κύριου Στεφανή και η παράταξη του κύριου Μουτζούρη πολιτικά προέρχονται από την ίδια μήτρα. Από την ίδια πολιτική μήτρα. Τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα. Έτσι δεν είναι? Σας παρακαλώ. Όχι. Μπαίνουμε σε άλλο θέμα τώρα. Σε άλλο χωράφι. Εγώ δεν επιτρέπω σε άλλο χωράφι. Οργώνουμε τώρα αυτή τη διαδικασία που είναι η εκλογή. Αμέσως μετά, όπως είπα και στον κύριο Στεφανή, θα σας δώσω το λόγο να πει ο καθένας απόψεις. Δεν έχει νόημα όμως το... μετά. Το σας μετά παρακαλώ. Δεν έχει νόημα, κύριε σας Πρόεδρε. Σας παρακαλώ. Προτείνετε παρακαλώ το μετά. Άτομο. Προτείνουμε Αγλαία Κυρίτσι και Γιώργο Σαμπαζής. Ωραία. Η γραμματεία άκουσε. Στην ουσία όμως, επί της ουσίας όμως, κύριε Πρόεδρε, δεν έχει νόημα το μετά. Το ζήτημα είναι... Γιατί πρέπει να υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει αντιπροσώπευση. Τελείωσε η συνεδρίαση. Όχι, σας παρακαλώ. Η συνεδρίαση τελειώνει αφότου ο πρόεδρος κηρύττει το τελείωμα. Όχι, δεν καταλάβατε. Μέχρι εκείνη την ώρα θα ακούσουμε τους πάντες. Όποιος θέλει να μιλήσει. Κύριε Πρόεδρε, τώρα έχουμε μία εκλογή. Μα γιατί, πάνω στην εκλογή μιλάω κι εγώ. Για την εκλογή. Δεν θα πρέπει λοιπόν στο ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους της μειοψηφίας, που μπορεί να είναι και από εμάς και από την κυρία Χοχλάκα και από τον κύριο Στεφανή, να υπάρχει ισομερής αντιπροσώπευση. Θα είχατε δίκιο να το λέτε αυτό, εάν η νόμιμη διαδικασία ήταν να μπορώ και εγώ που προέρχομαι από τον πλειοψηφούν να μπορώ να ψηφίσω εσάς. Όχι. Αλλά δεν γίνεται. Μα εσείς είσαστε άλλου Παπαευαγγέλιο. Λοιπόν, εσάς σας δίνει τη δυνατότητα η εγκύκλειος αυτή. Δεν υπάρχει διάλογος να με πείσετε γιατί πρέπει να ψηφίσω κάποιον εκπρόσωπό σας. Γι' αυτό λέω. Μα εσείς δεν έχετε δικαίωμα να ψηφίσετε δικό μας εκπρόσωπο. Στο τέλος που θα κάνετε τις ανακοινώσεις σας, μπορώ να συμφωνήσω με πράγματα που θα πείτε. Κύριε Πρόεδρε, μιλάμε για την κατάρτιστη εγκύκλιο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εγώ ούτε Υπουργείο είμαι, ούτε Υπουργός. Ναι, αυτό δεν μπορούμε δηλαδή να το καταγγείλουμε από βήματος Περιφερειακού Συμβουλίου. Στη διαδικασία θα σας δώσω ξανά το λόγο. Μα δεν είπαμε για εσάς. Εσείς δεν έχετε κανένα λόγο αυτή τη στιγμή. Εσείς έχετε το δικό σας ψηφοδέλτιο, εκλέγετε τους δικούς σας εκπροσώπους. Εγώ μιλάω για τις παρατάξεις της μειοψηφίας αυτή τη στιγμή. Έχουν τελειώσει τα ψηφοδέλτια, ρωτάω τα παιδιά της Γραμματείας. Εμάς μας ξεχάσατε. Ναι. Έχουν τελειώσει. Η κυρία Κοχλάκα. Ο επόμενος συνδυασμός. Ελπίζω να μην μας ξεχνάτε και στο μέλλον. Λοιπόν, να ευχηθώ και εγώ καλή δύναμη και καλή θητεία στο Προεδρείο και καλή χρονιά σε όλους. Και θα ήθελα να πω πως και η Ελλάσσον αντιπολίτευση θα πρέπει να εκπροσωπείται, θεωρώ, και να κάνω και μία πρόταση και στην κυρία Κυρίτσι, αλλά και στους συναδέλφους της μειοψηφίας. Θα θέσουμε και εμείς υποψηφιότητα και θα ήθελα με κάποια συμφωνία μεταξύ μας να υπάρχει μία εκπροσώπηση τα πρώτα 2,5 χρόνια από την κυρία Κυρίτσι και μία εκπροσώπηση από εμάς τα επόμενα 2,5 χρόνια ή ανάποδα Το θέτω βέβαια στο σώμα και στο σώμα της μειοψηφίας. Ευχαριστώ πολύ. Άρα Φοχλάκα Βασιλική και Κριμιζής Χριστόφορος. Ναι, ναι. Ελπίζω να ρίχνετε σπόρο και να κραποχωρήσει. Θα ήθελα τώρα εκ μέρους της πλειοψηφίας ποιοι κύριοι ή κυρίες ανταποκρίνονται στην πρόσκληση να είναι υποψήφοι. Μήπως θα έπρεπε ο κύριος Περιφερειάρχης να μας πει και να δούμε αν αυτοπροτείνονται. Προτείνω τους εξής 8. Τον κυρία Αντωνέλη, τον κύριο Βλάτα, αλφαβητικά, την κυρία Καλβίνου και τον κύριο Μπουρνιά ως τακτικούς, και ως αμπιωματικούς προτείνω τον κύριο Καλία, τον κύριο Κουτσογιάννη, τον κύριο Μαυρατσιώτη και τον κύριο Νίκτα. Όσοι άκουσαν το όνομα τους... Ξέχασα από τον Πρόεδρο, προτείνω τον εαυτό μου. Και στη θέση του Προέδρου, ο κύριος Περιφερειάρχης. Όσοι άκουσαν το όνομά τους, παρακαλώ να δηλώσουν ότι το επιθυμούν. Ότι αυτοπροτείνονται δηλαδή. Ένας-ένας. Κύριε Μουτζουρή, τα ονόματα ένας-ένας να δηλώνει. Αντωνέλη. Κύριε Αντωνέλη, δέχεται. Δεν είναι το κύριο μικρόφωνο μου. Αποδέχομαι, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την τιμή. Αποδέχομαι. Αποδέχομαι. Ευχαριστώ για την τιμή. Αποδέχομαι και ευχαριστώ για την τιμή. Αποδέχομαι. 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 Σιγά σιγά θα εξοικειωθούν. Έτσι. Για τις ηλικίες, να προχωρήσουμε, να δώσουμε το... Η κυρία Αντωνέλη, 15 ψήφους. Πρώτη. Ο κύριος Μπουρνιάς, 14 ψήφους. Δεύτερος. Η κυρία Καλβίνου Δέσποινα, 13 ψήφους. Τρίτη. Ο κύριος Βλατάς, 13 ψήφους, τέταρτος. Ωραία. Και τώρα, πρέπει να ορίσουμε τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο αναπληρωματικό. Ο κύριος Σκαλίας... Τέσσερις είναι τέσσερις, αλλά οι τρεις έχουν ισοψηφίσει. Ο τέταρτος θα είναι τέταρτος κανονικά. Μεταξύ κυρίου Καλία, κυρίου Νίκτα και κυρίου Μαυρατζώτη. Να βάλω πρώτος, δεύτερος, τρίτος, όπως τα ανακοίνωσα. Δεν πειράζει, βάλτε όπως είναι η σειρά. Με αλφαβητική σειρά, βάλτε να τελειώσουμε. Ωραία. Πρώτος λοιπόν αναπληρωματικός ο κύριος Καλίας. Δεύτερος. Δεύτερος ο κύριος Νύχτας. Ας μπει πρώτος αναπληρωματικός από εμάς ο κύριος Αμπαζής. Και δεύτερη εγώ. Και τρίτος. Ο κύριος Μαυρατζώτης. Δεύτερο. Τρίτος. Εντάξει. Εντάξει. Και κάτι να σας ενημερώσω. Η εγκύκλειος αναφέρει ότι στην Περιφερειακή Επιτροπή, η οποία βέβαια έχει όλες τις αρμοδιότητες που είχε προηγούμενη οι άλλες επιτροπές περιφέρειας, προεδρεύει ο Περιφερειάρχης ή αυτός που θα ορίσει ο Περιφερειάρχης ως πρόεδρο. Που δεν μπορεί να είναι πρόεδρος κάποιος από αυτούς που έχει ψηφιστεί. Στην πρώτη συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή θα εκλέξει τον πρόεδρο της, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος θα είναι της μειοψηφίας. Ένας της μειοψηφίας. Εντάξει, δεν θα γίνει σήμερα αυτό. Στην πρώτη επιτροπή που θα συνέρχεται θα εκλεγεί ο αντιπρόεδρος, ένας αντιπρόεδρος από την μειοψηφία. Λοιπόν, τώρα όπως είχαμε υποσχεθεί, καλό είναι να περάσουμε σε μια συζήτηση, όποιος θέλει να πάρει το λόγο. Ανακοινωθήκανε τα αποτελέσματα, σιδηροκέφαλοι όλοι. Ο κύριος Στεφανιές, μήπως θέλει. Ο κύριος Μουτζούρης. Πήρα όσοι εκλεγήκατε. Δύο αιτήματα θα βάλω. Το πρώτο είναι να γίνονται οι συνεδριάσεις εκ περιτροπής στα διάφορα νησιά, όπως προσπαθήσαμε και την προηγούμενη φορά, αλλά μας ανέτρεψε ο κορονοϊός, να το τηρήσουμε αυτό. Πηγαίνουμε Σάμο, Ιχείο, Ικαρία, Λήμνο. Και το δεύτερο είναι να φανείτε λίγο γαλαντόμος και να δώσετε από ένα υπολογιστή, όπως είχε κάνει η κυρία Ντονέλη την προηγούμενη φορά. Τάμπλετ, όχι υπολογιστής, τάμπλετ. Σε όλους, όχι σε νέους, σε όλους. Ούτως ή αλλιώς δικαιούνται για τηλέφωνο από τη νέα οι αντιπεριφερειάρχες, θα το δει ο κύριος Καλίας. Και ως προς τα τάμπλετ, βεβαίως πρέπει να υπάρξει μία μελέτη για να έχουν όλοι οι περιφερειακοί σύμβολοι, προκειμένου να μπορούν με τηλεδιάσκεψη να συμμετέχουν. Το τάμπλετ όμως δεν κάνει τηλεδιάσκεψη. Παρακαλώ να παίρνετε το λόγο. Παρακαλώ να παίρνετε το λόγο. Και πρώτα να μην χάνουμε τη σειρά μας. Έχει σειρά ο κύριος Στεφανής. Τιμή μου που είμαι εδώ μαζί σας και χαρά μου. Θα ήθελα να ξεκινήσω με δύο θέματα. Το ένα θα είναι σύντομο, είναι διαδικαστικό. Και το δεύτερο θα πω κάποια λόγια επί της ουσίας. Έρχομαι στο διαδικαστικό. Όπως ξέρετε, εγώ δεν ορκίστηκα την πρώτη μέρα, γιατί άνθρωποι είμαστε, συμβαίνουν διάφορα. Το πρόβλημα το οποίο είχα ξεπεράστηκε και είμαι εδώ τώρα μαζί σας. Η ορκομοσία, όπως προβλέπετε, κύριε Πρόεδρε, είναι δημόσια, έτσι λέει η νομοθεσία. Και περίμενα στην ορκομοσία μου να ήταν παρόντες κι άλλοι. Έγινε μια απρέπεια, πιστεύω. Και αν η απρέπεια γινόταν προς το πρόσωπό μου, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Έγινε όμως προς τους συνεργάτες μου που τους απαγορεύτηκε να μπουν στο γραφείο του Περιφερειάρχη. Το θεωρώ ατυχή στιγμή αυτό, το ξεπερνώ. Όλοι έχουμε τις στιγμές μας τις περίεργες. Με χαμόγελο το αντιμετωπίζω, μάλλον λάθος έγινε και δεν έγινε σκόπιμα. Αυτό είναι το διαδικαστικό. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι συνάδω και συμφωνώ και υποστηρίζω με απόλυτο τρόπο τα λόγια σας. Ενότητα, σύμπνοια και όλοι μαζί πρέπει να προχωρήσουμε για το καλό. Οι εκλογές τελειώσανε. Στις εκλογές αναπτύξαμε ο καθένας την επιχειρηματολογία του, που κάποιες φορές ήταν σκληρή και είχε και στόχο την άλλη παράταξη. Τώρα όμως εμείς δηλώνουμε με απόλυτο τρόπο ότι για το καλό του τόπου είμαστε μαζί σας. Για κάθε πρόταση η οποία είναι σωστή, η οποία βασίζεται σε ένα πλαίσιο, έχει ένα σχέδιο, έχει ένα όραμα, εμείς θα ψηφίζουμε θετικά. Θα μας βρείτε, το σώμα θα μας βρει μαζί του, γιατί κοινός σκοπός είναι το καλό του τόπου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπηρετούμε αυτή τη στιγμή και υπηρετούμε τους πολίτες. Και θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για αυτούς. Τελειώνω, δεν έχω να πω πολλά λόγια και πάλι συγχαρητήρια σε αυτούς που εκλεγήκανε. Ευχόμαστε καλή δουλειά, αποδοτική δουλειά. Είπατε μία λέξη στην οποία πιστεύω στο τέλος της ομιλίας σας, αποτελεσματική δουλειά. Και αυτό θα πρέπει να είμαστε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα ποιος κύριος, κυρία Κυρίτση, να ξεκινήσω πρώτα από τους... Η κυρία Κυρίτση ως επικεφαλής. Ναι, νομίζω ότι τοποθετήθηκα στην αρχή, αυτό που ήθελα να πω... Εμείς θέλουμε να σε ακούσουμε για να σε καταλάβουμε καλά. Δεν νομίζω ότι... Δεν έχουμε πρόβλημα. Την ίδια γλώσσα μιλάμε. Ξαναπες τα πάντα. Λοιπόν, καταρχάς καλωσορίζω κι εγώ τους πάντες, ως νέα σύνθεση και τους παλιούς και τους καινούριους. Ευελπιστούμε και ευχόμαστε να έχουμε μια επικοδομητική πενταετία πλέον και όχι τετραετία. Να δούμε το συμφέρον του τόπου, το συμφέρον των αναγκών που έχουν οι πολίτες του Βορείου Αιγαίου, που γνωρίζουμε ότι είναι πολλές οι ανάγκες. Γνωρίζουμε ότι οι πολίτες αυτή τη στιγμή του οι νησιώτες μας δεινοπαθούν με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Είναι δηλαδή κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα ιεραρχήσουμε και σαν Περιφερειακό Συμβούλιο, να τα βάλουμε δηλαδή στο πρόγραμμα για να δούμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τις καταστάσεις και τους ίδιους. Είναι ζητήματα λοιπόν ακτοπλοϊκών συνδέσεων, είναι τα ζητήματα της ακρίβειας, είναι τα ζητήματα του ΦΠΑ, η κτηνοτροφία μας, τα προϊόντα μας, ο τόπος μας. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, το να μπορέσουμε να εκπέμψουμε συνθήματα και νοήματα για την ειρήνη, γιατί δυστυχώς το Βόρειο Αιγαίο και τα νησιά μας περικλείονται από εμπόλεμες ζώνες, από βορρά προς νότο και όπως καταλαβαίνετε, ως ακρίτες οφείλουμε να σηκώνουμε τη σημαία της ειρήνης πρώτα απ' όλα και της Ελλάδας ψηλά. Η Ελλάδα πρέπει να είναι αμέτωχη από τις εμπόλεμες ζώνες. Ο λαός μας είναι ένας λαός ειρηνικός, ένας λαός που αλληλέγγυος προς τους άλλους λαούς, ένας λαός που επιθυμεί την ενότητα και τη σύμπλευση προς το καλό του ανθρώπου γενικότερα. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή θητεία σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κυρίτσι. Να δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Χουχλάκα και μετά σε όποιον άλλο σύμβολο θέλει. Να ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου. Καλή χρονιά με υγεία, με προκοπή, με χαμόγελο, με δράση. Να είναι το νέο έτος δημιουργικό, παραγωγικό. Ένα έτος που θα φέρει στους νησιώτες αυθονία, ευημερία και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εύχομαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο και σε όσους έχουν εκλεγεί βεβαίως καλή δουλειά και δημιουργική θητεία. Δεσμευόμαστε πως θα προσπαθήσουμε να εργαστούμε για το κοινό καλό των νησιών, ανταποκρινόμενοι μέσα από το θεσμικό μας ρόλο στις νέες συνθήκες και στις νέες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Αρχής γενομένης από σήμερα, χωρίς να θέλω να επεκταθώ βεβαίως λόγω της ειδικής συνεδρίασης, θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα που έχει προκύψει με την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Λίμνου και του Αγίου Ευστρατείου. Για όσους δεν γνωρίζουν, έχουν μείνει τα νησιά χωρίς πλοίο το τελευταίο διάστημα. Η ομοψυχία και η ενότητα που αναφέρατε ελπίζω να συνεχιστεί και εμείς θα προσπαθήσουμε βεβαίως μέσα από την λειτουργία μας εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζεται αποτελεσματική, όπως υπόθηκε και πριν, είναι μια πολύ σημαντική λέξη, στόχευση. Μια αποτελεσματική στόχευση με προοπτική και ο υψηλός βαθμός ευθύνης που βαραίνει όλους μας και ιδιαίτερα την Περιφερειακή Αρχή για την αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν τα νησιά μας να είναι οδηγός μας. Καλή χρονιά και καλή θητεία σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Χουχλάκα. Να της ευχηθούμε και χρόνια πολλά, έχει την ονομαστική της εορτή. Και να δώσω το λόγο στον κύριο Καλία, τον οποίο έβλεπα από πιο μπροστά να... σηκώνει το χέρι του. Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, ήθελα να πω το εξής. Ακούγοντας την τοποθέτηση του κυρίου Στεφανή, με δυσαρέστησε η χρήση του όρου «απρεπή συμπεριφορά» εκ μέρους του Περιφερειάρχου, με το να μην επιτρέψει κάποια τους υπολείπους εκλεγέντες μέλη του συνδυασμού του να παρίστανται στην διαδικασία της ορκομοσίας του. Και το θεωρώ ότι δεν είναι σωστή η τοποθέτηση αυτή για τον εξής λόγο. Όπως ο κύριος Στεφανής καλύτερα γνωρίζει, απότατος χρόνος ορκομοσίας ήταν η 31η Δεκεμβρίου του 2023. Εστάλει ένα έγγραφο το οποίο ήταν παντελώς αόριστο, κύριε Στεφανή, σε σχέση με το λόγο της απουσίας σας και παρόλα αυτά, κατά κατάχρηση, κατά την άποψή μου, του νόμου, ο κύριος Περιφερειάρχης επέτρεψε την ορκομοσία σας μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής. Θεωρώ λοιπόν, κατά την άποψή μου, ότι δεν μπορείτε να κάνετε επίκληση του όρου «απρέπεια» όταν υπάρχει μια καταχρηστική συμπεριφορά εκ μέρους σας. Αυτό και μόνο θα ήθελα να ανακαλέσετε τον όρο «απρεπή». Θα μπορούσατε να πείτε ότι από παραδρομή οτιδήποτε. Αλλά ο όρος «απρεπής» είναι επαχθής και εγώ τουλάχιστον, σαν μέρος αυτού του συνδυασμού, δεν τον αποδέχομαι. Μήπως μπαίνει προσωπικό ζήτημα. Παρόν, θέλω να πω κάτι. Ο κύριος εκτελεστικός θα μιλήσει. Μια που ήταν παρόν στο επειδή ήμουν παρόν σε αυτό το οποίο κατά κάποιο τρόπο κατήγγειλε με παράπονο ο κύριος Στεφανής, να πω το εξής, ότι δεν ζητήθηκε από κανέναν, ούτε και από εσάς, ούτε και από τους υπόλοιπους. Στο μικρόφωνο, να πούνε μέσα. Δεν ακούγομαι. Να το επαναλάβω, ότι αυτό το οποίο κατηγγέλθηκε, ότι δηλαδή ήταν απρέπεια στο να γίνει και κλεισμένο των θυρών, λέω ότι επειδή μου παρών δεν ζητήθηκε ούτε από τον κύριο Στεφανή, ούτε και από τους υπόλοιπους συνυποψήφιους του που ήταν εκλεγμένοι, να έρθουν και να παραστούν μέσα. Βγήκε ίσα ίσα ο ίδιος ο Περιφερειάρχης και κάλεσε ο ίδιος προσωπικά, δεν έστειλε ούτε τον εκκλησικό γραμματέα, ούτε οποιονδήποτε άλλο υπάλληλο, τον κάλεσε ο ίδιος, τον χαιρέτησε να μπει μέσα και μπήκε μόνος του. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπήρχε κάτι. Κύριε Πρόεδρε, επειδή με αφοράει το θέμα, όταν ερώτησα πώς θα γίνει η ορκομοσία του κυρίου Αρώνη, ο οποίος ορκίστηκε εν συνεχεία, μου ελέγχθη θα είναι η κυρία Ελευθερίου, θα είναι ο ιερεύς, θα είναι ο εκτελεστικός γραμματεύς. Και έτσι το εφήρμοσα και στην επόμενη φορά, στην επόμενη ψηφορία. Καμία διάθεση δεν έχει να μην γίνει δημόσια και η παρουσία του κυρίου Ελευθερίου, της κυρίας Ελευθερίου εξασφαλίζει δημοσιότητα. να θεωρήσουμε. Νομίζω ότι είναι λήξαν το θέμα. Τώρα μην το τραβάει. Το θέμα λήξε να το θεωρήσουμε και να δώσω το λόγο στην κυρία Αντωνέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα λίγο να επισημάνω και εγώ στο σώμα αυτό που είπε η κυρία Κυρίτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η εγκύκλειος αυτό που κάνει ουσιαστικά φημώνει ένα μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης. Άρα πιστεύω ότι επειδή όλοι υπηρετούμε τη δημοκρατία και την πιστεύουμε, ότι θα έπρεπε, αν όχι στο πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο, ίσως και σήμερα, να είναι μια κοινή μας απόφαση να διεκδικήσουμε την αλλαγή της σύνθεσης του οργάνου, γιατί είναι γνωστό ότι όσο περισσότερες παρατάξεις αντιπροσωπεύονται, τόση καλύτερη λαϊκή εκπροσώπηση υπάρχει. Άρα οι αποκλεισμοί, δεν νομίζω ότι τουλάχιστον αυτή η Περιφερειακή Αρχή, η οποία ως γνωστόν είμαστε μια ανεξάρτητη Περιφερειακή Αρχή, ότι ωφελούν τον τόπο, τον βλάπτουν, περνάμε δύσκολες εποχές και είναι καθήκον όλων μας να υπερασπιστούμε την δημοκρατία και την εκπροσώπηση όλου του Περιφερειακού Συμβουλίου, όλων των παρατάξεων, στο όργανο που λέγεται Περιφερειακή Επιτροπή. Λόγο στον κύριο Καλτάκη πρώτα, τον βλέπω, μετά στην κυρία Γόμου και μετά στον Αμπατζή. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε. Το πολύ πολύ μπορώ να έχω και στην Ικαριά μια βόλτα να το γυρίσουμε μαζί. Γείου, ναι. Λοιπόν, ο κύριος Καλτάκης. Κύριε Πρόεδρε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εμείς ήρθαμε να ορκιστούμε κάτω από συνθήκες καταιγίδας που υπήρχε στη Σάμο. Δεν υπήρχε καμπίνα να μείνουμε. Γίνεμα πραγματικά μούσκεμα και πραγματικά δεν εννοώ το λόγο που πρέπει κάποιος να έχει ειδική μεταχείριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και δεν πρέπει να έχει ειδική μεταχείριση, γιατί όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, οι τίτλοι από το Σύνταγμα του 1975 έχουν καταργηθεί. Άρα, εγώ είμαι ο κύριος Καλτάκης, εσείς είστε ο κύριος Μάρκου, ο Χ είναι ο κύριος Χ. Εγώ άλλο θα ρωτήσω το Προεδρείο. Κατατέθη μία αίτηση παντελώς αόριστη, όπως είπε ο κύριος Καλίας. Γίνεται επίκληση της εγκυκλίου, η οποία λέει ότι δεν μπορεί, για παράδειγμα, στην αίτηση να λες έλλειψα από την ορκομοσία λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Είναι αόριστο. Η ανωτέρα βία με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας ενέχεται στη μη δυνατότητα προσέλευσης ενός φυσικού προσώπου από λόγο που δεν μπορεί να είναι φυσική παρουσία του. Από εκεί και πέρα, τι πρέπει να κάνετε? Να ελέγξετε την νομιμότητα όλων αυτών των εγγράφων και να τα στείλετε στις αρμόδιες αρχές να τηρηθεί η νομιμότητα.